Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και όταν βέβαια συγκρούονται αυτοί οι δύο, όλα τα άλλα, Μιχάλη Λεάνη, περνάνε σε δεύτερο ρόλο. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε και στην πρώτη σύνδεση, έρχεται εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας με το αίτητό του. 15 στα 15 έρχεται ως ταμπλούχος και βέβαια ως πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτή την πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ξεκινήσει με το Σπανούλι, τον Διαμαντίδη, τον Γουίνστον, τον Τικούδη και τον Μπατίστο. Πάμε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χριστίνα Βραχάλη. Καλησπέρα και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι οδηγίες ήταν προσωπικά στον Δικούδη και στον Μπατίστο. Ο Γουίνστον παίρνει την εσωτερική. 3 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Ο Γουίνστον στο τέλος της επίθεσης 0-3. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με ένα τρίποντο του Αμερικανού. Το πρόβλημα βέβαια για τον Ολυμπιακό είναι μεγαλύτερο, αφού έχασε μέσα στην έδρα του και είναι και σε δυσκολότερο όμιλο από ότι οι πράσινοι, οι οποίοι παίρνουν goal foul τώρα από το Σπανούλη. Εχάρη και ιδιαίτερα εδώ ο Βασίλης Σπανούλης. Επέστρεψε. Παναθηναϊκός παίζει πολύ με τα pick and roll. Το σούτ του Γουίνστον. 2-8 από τον Αμερικανό που μπαίνει ζεστός. Βλέπετε, ο Παναθηναϊκός απαντάει γρήγορα με την όχι μόνο απαντάει, αλλά κάνει και πάλι αυτό που έκανε και πριν. Πάει στον Τικούδη, αυτό στο high low υψηλή του Παναθηναϊκού, στον Μπατίστ, άλλο ένα εύκολο καλάθι. Ο Γκριρ θα κάνει τον μπάσιμο, θα πετάξει την μπάλα. Ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπατίστ της Τέρης Πανούλης. Μισό drive, η μπάλα στον Winston, αυτός για 3, 9-18. Από τον Kennedy Winston. Για τον Σπανούλη, ο οποίος έχει κλειστεί στη γωνία. Ο Βασιλόπουλος θα τον κόψει, για 3 ο Διαμαντίδης. 14-23. Χάρηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την άμυνα, αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του κυρίου που είδατε. Στους 9 ξανά ο Παναθηναϊκός, 105 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δεν έγινε ποτέ αυτή η πίεση. Όχι, ήταν... έγινε, αλλά ήταν κάτι σαν πίεση. Yeah, δεν πρόλαβαν. Yeah. Ήταν πολύ γρήγορος ο Διαμαντίδης. Είναι και πολύ έμπειρος. Winston από την άλλη γωνία. 16-26. Τις οδηγίες που έδωσε στον Πατή στην αρχή του παιχνιδιού έδωσε τώρα και στο Ζίτς και στον Τικούδη. Συνεργασία των δύο ψηλών και high-low passes. Σε ό,τι αφορά στην άμυνα, προσοχή στην αδύνατη πλευρά για δύο σουτ που δέχθηκαν από τον Τεοντόστη και τον Βασιλόπουλο. Σπανούλη, το Ζίζιτ ξανά. 18-30. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι πνίγηκαν στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το rebound είναι από τον Τικούδη. 4-2. Σπανούλη για Σιχεβίτσιους, χωρίς να βλέπει φάουλ που θα κερδίσει ο Πυρκάτσιν. Η δεύτερη μαγική πάσα του για Σιχεβίτσιους. Δικαίωμα για δύο βολές στον Κράτη. Αυτό γίνεται εξάλλου και έτσι έχει μείνει η διαφορά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει να βρει ένα σταθερό ρυθμό στην άμυνά του. Παρά λίγο να γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Ο Μπατίστ θα αποφασίσει να τελειώσει αυτό στη φάση 29-35. Ο Μπατίστ δικαιώθηκε. Επίσης υπομονή ζήτησε στην επίθεση γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά και βιαστικά λάθη. Κάτι τέτοιο από αυτό που είπε η Χριστίνα κάνει αυτή την στιγμή, μάλλον πριν λίγο έκανε ο Τεόντοσιτς. Για να τις δούμε αυτές τις αλλαγές. Στα σκρίνη του Παναθηναϊκού βγαίνει ο Αλβέρτης, αλλάζει με το Διαμαντίδη από τα 7 και βάλε το τρίποντο με ταμπλό. 36. Βλέπετε και πάλι, ίσως και να μην το είχε σχεδιάσει αυτό ο Μπράντοβιτς, αλλά σε αυτές τις επιθέσεις και σε αυτές τις φάσεις μιλάνε πάντα. Ο Τζάκσον ζητάει, ο Βασιλόπουλος τον μπαλάρει ψηλά. Έρχεται σε βοήθεια Διαμαντίδης και αυτή η βοήθεια αποφέρει καρπού στο λάθος του Βασιλόπουλου για Σικεβίτσιους από μακριά. Τέλος πρώτου μέρους του Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-41 σε λίγο εδώ. Η Γούτσε, η Μπούτη ούτως ή άλλως δεν παίζουν στο πρωτάθλημα. Αντικούδης ανενόχλητος για 3. 36-44. Γουίνστον θα κλέψει. Τα περισσότερα από τα παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Σπανούλης, νέο τρίποντο, 36-47. Ο Μπούρουσης ζητάει από τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος θέλει να τριμπλάρει, θέλει να κάνει αυτός την προσπάθεια. Έχει πέσει κάτω ο Γουίνστον. Φάουλ, ο Βασιλόπουλος, όπως δείχνει ο Ζαβλανός. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Δύο ψηλοί του Ολυμπιακού κυνήγησαν τον Μπατίστ. Η μπάλα βρέθηκε απέναντι στην άλλη γωνιά για Σικεβίτσιους. 40-51. Δεν πρόλαβε.
δέχτηκε το τρίποντο. Επιθετικό φάουλ του Τεόντοσιτς. Η άμυνα του Γιασκεβίτσιους που βλέπετε να το χαίρεται. Εδώ είναι. Με το αριστερό χέρι. Έσπρωξε τον Λιθουανό. Winston από τη γωνία. 40-54. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει τον Ολυμπιακό πριν λίγο, όταν πήγαν να το πω ήταν στους 40 πόντους, τώρα στους 42. Γιασικεβίτσιους, Winston, περιμένει ο Αλβέρτης, Αμερικανός όμως θέλει να κάνει το κομμάτι του και δικαιώνεται. 42-56. Παρατήρηση του Χριστοδούλου στον Τεόντοσιτς, του λέει τελευταία φορά. Κλέβει ο Μπατίστ μπροστά από τον Τζάκσον. Αυτός που έχει την μπάλα έβαλε 27 πόντους στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Σπανούλης. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Μπατίστ στη γωνία. 44-59 όταν υπάρχει ψυχολογία. Μπαίνουν όλα, το πανηγυρίζουν και το χαίρονται. Εδώ βλέπετε οι δύο Αμερικανοί πρωταγωνιστές στο παιχνίδι μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τέλος τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 15. Γιασκεβίτσιους, τον Μπρικάτσιν, καλάθι και φάουλ. Και ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό. Και ό,τι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, αυτές τις σταυρωτές τρίπλες του Γιασκεβίτσιου. Θα πει και ένα ρόλο, δουλεύουν ρολόι για τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης, Μπρικάτσιν, νέο γκολ φάουλ. Του Ρόντερικ Μπλάκνη που είναι και το τέταρτο. Ζήτησε να μην κάνουν οι παίκτες του φάουλ καθόλου στην άμυνα, να παίξουν ελεύθερο παιχνίδι και έδειξε σύστημα αντιμετώπισης στην επίθεση ό,τι αφορά στο zone press, όπως έγινε αυτή τη στιγμή από τον Βασίλη Σπανούλη. Σαν κύριος, κάτι παραπάνω. Σαν σε προπόνηση. Μπροστά σε 7.500 και κάτι παραπάνω φίλους του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει τον δικό του νόμο. Το παιχνίδι πήγε από την αρχή όπως το ήθελαν. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Εδώ ο Ζίζιτς. Και εδώ ο Μπουρούσης που έκανε το τρίτο του φάουλ. Ευκαιρία την ίδια ώρα. Ο Μπουρούσης εκνευρισμένος τρέχει να σταματήσει τον Winston. Αυτός του τράβηξε τη φανέλα. Ο Μπουρούσης αντίστοιχε. Ο Winston γελάει. Το κορομαχίες τώρα και καυγάδες δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται αυτά. Εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι και τίποτα άλλο. Ήταν και. Κυλούσαν όλα τόσο ήρεμα. Ήρθε η φάση αυτή για να τους εκνευρίσει. Εδώ ο Μπουρούσης είχε τη ζοκάδα τα προηγούμενο ναι. Ξέσπασε πάνω στο Winston. Εδώ τράβηξε και ο Winston που πήγε να του διαμαρτυρηθεί. Γύρισε και ο Μπουρούσης. Εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά καθόλου. Δεν χρειάζεται καν να το λέμε αυτό. Γιασκεβίτσιους. Αλβέρτη στη γωνία είναι ο Σπανούλης. 5 δευτερόλεπτα φάουλ του Πρίντεζη. Εδώ είναι. Εντάξει, όχι. Σου είπα και την Πέμπτη. Αλλού τα δίνουν αυτά. Ναι, αλλού, όχι, 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 όχι. Το παίρνω βιάστηκε. Από εδώ φάνηκε ότι θα μπορούσε, αλλά βλέποντας το ξανά στο. Βασίλης Πανούλης. Με 9 πόντους. 4 λάθη, αλλά και 5 ασίστ. Απόψε. Και βέβαια ο Winston που έχει 20. Και αυτή ήταν η πρώτη επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, που ο Ολυμπιακός έτρεξε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Άλλη μία υπήρξε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά οι δύο ομάδες θα συγκρουστούν και πάλι στον τελικό του κυπέλου. Από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Ο Βίρ δεν κατάφερε ούτε τώρα να σκοράρει. Νομίζανε ότι δεν το έχει βάλει ο Μπουρούσης. Μετά είπαν ότι κάποιος είπε στο. Ναι, λογικά έτσι θα μπορούσε να το δώσει. Έτσι θα μπορούσε να το δώσει. Πάση περιπτώσει, ο Kennedy Winston έχει κέφια. Διαφορά είναι στους 20. Από την γωνία ο Winston δεν σταματάει. Κοίταξε και το Γιαννάκη. Λοξά 59-82. 7 στα 7. Παρακαλώ. 26 πόντι του. Τελευταίο σου του αγώνα. Τέλος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 64-82.